Θετικοί στο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων είναι εκπαιδευτικοί και γονείς, οι οποίοι ωστόσο θέτουν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας με στόχο την προστασία των μικρών παιδιών. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας προκειμένου να καλύψει τις βάρδιες που είναι αναγκαίες και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και στη σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι και εδώ τοπικά όλες οι καθαρίστριες έχουν μετακινηθεί στα σχολεία της δευτεροβάθμιας για να καλύψουν τις διπλές βάρδιες και τις ανάγκες προφανώς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Απλά θέλουμε το άνοιγμα των σχολείων να μην συνεπάγεται με προχειρότητα και με έκθεση των παιδιών μας σε κίνδυνο. Φαίνεται ότι από τη στιγμή που δεν έχουν προσθεθεί καθαρίστριες στα σχολεία και οι τώρα καθαρίστριες ήταν όλες στη δευτεροβάθμια, με το άνοιγμα των δημοτικών θα πρέπει να ξαναμοιραστούν στα σχολεία. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπαρκούν ούτε για να είναι σε κάθε σχολείο, ούτε για να είναι παρόντες όλο το πρωί που είναι τα παιδιά στο σχολείο. Μεγάλο αγκάθι αποτελεί καθαριότητα στα δημοτικά σχολεία με φόντο και τις ελλείψεις σε προσωπικό της καθαριότητας. Επιπλέον οι καθαρίστριες σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ηρακλείου καλύπτουν το τελευταίο χρονικό διάστημα τις ανάγκες σε καθαριότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξέλιξη που προκαλεί σπαζοκεφαλιά για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στον τομέα της καθαριότητας στα σχολεία. Στο ερώτημά μας, αν μπορεί το προσωπικό της καθαριότητας να καλύψει και τις δύο βαθμίδες, η απάντηση ήταν όχι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι να πάμε στο άνοιγμα των σχολείων, ωστόσο υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στο να μην μπορούν να τηρηθούν τα αναγκαία μέτρα. Η απάντηση ήταν στη συνάντηση που είχαμε με την Αντιδημαρχία Παιδείας ότι δεν μπορεί το προσωπικό που υπάρχει να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες. Η ίδια περίπτωση υπάρχει και στο Δήμο Ρεθύμνου, για να έχουμε και μια ενημέρωση σε επίπεδο Κρήτης. Και μάλιστα ο Δήμος Ρεθύμνου έστειλε και επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες. Ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Αγγελάκη, ο οποίος και από πλευράς του συμφωνεί με το πάγιο αίτημά μας που είναι για τη μονιμοποίηση όλων των καθαριστριών αλλά και για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων στα σχολεία. Αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωποι από 33 σωματεία καθαριστριών σε όλη τη χώρα αναμένεται να έχουν τη Δευτέρα συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, όπου θα τεθούν επιτάπητο στα αιτήματά τους και σε μια προσπάθεια να βρεθεί χρυσή τομή στο ζήτημα των συμβάσεών τους. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί λύση για την τροποποίηση των συμβάσεών τους, ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα, όχι μόνο για τη σχολική χρονιά που διανύουμε, αλλά και για την επόμενη. Είμαστε θετικοί, αλλά πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν για να ανοίξουμε με όρους αυτά που μας λένε και επιστήμονες, ασφάλειας και υγιεινής.